λίγο διαλύθη για να βοηθήσουμε να παραλάβουμε τις φαρμακευτικές ουσίες που μας ενδιαφέρουν. Φοιτητές περιγράφουν τον τρόπο παρασκευής ενός καλλιωτικού υφαρμάκου από φυσικά προϊόντα. Για να κάνουμε τον διαχωρισμό του στερεούμε το υδρογέλο που θα το βγάλουμε από εδώ μέσα, θα είναι έτσι. Θα είναι πλήρως διαχωρισμένο το υδρό με το στερεό μας. Το υδρό που έχει από πάνω το παραλαμβάνουμε, το βάζουμε μέσα στη στήλη και δεν γίνεται ο διαχωρισμός των ουσιών. Το πείραμα που παρακολουθήσατε ήταν μία από τις συνολικά 26 δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους στο πλαίσιο του προγράμματος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην πόλη. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης να πάει στο κέντρο της πόλης και να δείξουμε στην πράξη ότι είμαστε κομμάτι αυτής της πόλης αναπόσπαστο. Υπάρχει και από πολύ μικρούς και από πολύ μεγάλους και από ξένους έχουν έρθει στο στάντ μας. Αμερικάνοι, Ρουμάνοι, πάρα πολλοί κόσμος που δείχνουν ενδιαφέρον γενικά για τι είναι φυσικό προϊόν, τι μπορεί να κάνει, τι είναι τα τεχνολογικά προϊόντα τα οποία παραλαμβάνουμε. Το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων κέντρισαν τα πειράματα με καθημερινά υλικά, το Iris, το τρίτο αγωνιστικό μονοθέσιο της Aristotle και η μαγειρική με σπόρους στους προϊστορικούς χρόνους. Παρουσιάζει μέσα από 26 διαφορετικές δράσεις ένα μικρό μέρος της δραστηριότητας στα εργαστήρια, στις κλινικές, των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου. Είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελείται από δεκάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους στο σώμα και στη ψυχή, οι οποίοι κυρίως δημιουργούν. Στις δράσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν συνολικά καθηγητές και φοιτητές από 14 τμήματα, 7 σχολές, καθώς επίσης και 300 εθελοντές.